Λοιπόν, για να συζητήσουμε για την eFood, μαζί μας είναι ο Γιώργος Στεφανάκης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και ο Χρήστος Γκογκόνης, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Νεοσύστατου Επιχειρησιακού Σωματείου στην eFood. Καλώς σας βρήκαμε. 15 του Σεπτέμβρη έρχεται ένα μήνυμα στην εφαρμογή σας που λέει ότι αν θέλετε δουλειά, θα πρέπει πλέον να είστε freelancer. Και η απάντηση που δόθηκε τότε είναι ότι είμαστε εργάτες, δεν είμαστε συνεργάτες. Γιώργο, τι σημαίνει δεν είμαι συνεργάτης? Σημαίνει ότι έχω δικαιώματα ως εργαζόμενος και διεκδικώ να δουλεύω σαν άνθρωπος το 2021. Αλλά καταρχήν έφτασε σε 115 άτομα αυτό το μήνυμα. Δεν πρόλαβε να φτάσει. Ο στόχος ήταν να φτάσει σε όλους. Δεν πρόλαβε να φτάσει σε όλους, γιατί η αντίδραση των εργαζομένων ήταν άμεση. Το δικαίωμα να στείλει αυτό το μήνυμα της το έδωσε η κυβέρνηση. Ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος έβαλε όλες αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να νομιμοποιήσει αυτό το συνεργατικό μοντέλο σε εισαγωγικά και να απαλλάξει στην ουσία την εταιρεία και αυτή όλες βέβαια τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από το μεγάλο για αυτούς εργατικό κόστος, να την απαλλάξει δηλαδή από ασφαλιστικές φορές και από ένα σωρό άλλα δικαιώματα τα οποία έχουν οι εργαζόμενοι. Η ασφάλισή μας είναι πλέον ατομική υπόθεση του καθενός. Τα δώρα μας, τα επιδόματά μας, οι άδειές μας. Είναι διαχρονική επιδίωξη της εργοδοσίας να μειώσει τη ζημιά, έτσι το βλέπουν αυτοί, να αποβάλει από πάνω της το μη μισθολογικό κόστος, ώστε να αυξήσει τα κέρδη της. Ακόμα και το μισθολογικό κόστος. Ακόμα και το μισθολογικό. Διότι δεν θα πληρώνεται πλέον ένας διανομέας όπως ένας μισθωτός με την ώρα, με το μήνα, ανάλογα τη σύμβαση που είχε υπογράψει, την ατομική, αλλά θα πληρώνεται με το κομμάτι. Με ένα μήνυμα λοιπόν σας λέει ή θα είστε άνεργοι ή θα είστε συνεργάτες freelancer με όλα αυτά που εξηγείτε. Τι έκανα και τι δεν έκανε οι εργαζόμενοι όταν το αντίκρισαν αυτό? Γιώργο, αυτό που στην ουσία δεν κάναμε, να το πούμε πιο συγκεκριμένα, ήταν να μην επιλέξουμε το δρόμο που καταρχήν έχουν επιλέξει συγκεκριμένες πλειοψηφίες μέσα στο εργατικό κίνημα, του συμβιβασμού δηλαδή, το δρόμο της λεγόμενης κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Δεν επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την επιβολή του νόμου Χατζηδάκη με τα όρια αυτά που θέτει για το να μπορεί ένα συνδικάτο να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ακόμα και με τον τρόπο της απεργίας, και με άμεση γενική συνέλευση, κοινή δράση με το Σωματείο Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, που είχε και αυτό μέλη μέσα στην εταιρεία, οργανώσαμε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο του επιστημισμού, με το σύνολο των εργαζομένων πανελλαδικά να συμμετέχουν σε αυτή. Έκλεισε εφαρμογή. Πώς τα καταφέρατε? Γιατί τώρα μιλάμε για έναν κλάδο που δεν έχει και μεγάλη, ας το πω έτσι, συμμετοχή σε οργάνωση, συλλογική δράση, σωματεία. Όμως είδαμε ένα κόκκινο ποτάμι από το πεδίο του Άριος να πάει στο Υπουργείο Εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας να πάει στην eFood στο Νέο Ηράκλειο, κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, άλλες πόλεις. Πώς? Άμεσα βρεθήκαμε σε συνεννόηση καταρχήν με όλα τα σωματεία στην Ελλάδα τα οποία εντάσσουν τους διανομείς στις γραμμές τους. Πάρθηκε απόφαση από την Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού μετά από απόφαση του Συνδικάτου της Αττικής για πανελλαδική στάση εργασίας. Το κυριότερο όμως ήταν ότι με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο, σε συντονισμό τα δύο σωματεία εδώ στην Αττική, βρεθήκαμε σε όλες τις πιάτσες, να το πούμε έτσι, στα σημεία έναρξης των διανομέων με ανακοίνωση κοινή και με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο ενημερώσαμε όλους τους διανομείς για αυτή την απόφασή μας. Και βέβαια μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Οι ανοργάνωτοι πήραν την απόφαση, μπήκαν στον αγώνα και επιβεβαιώνει αυτό που παλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να μαζικοποιηθούν τα συνδικάτα με αυτούς που δεν έχουν κάνει ακόμα την επιλογή να οργανωθούν και να παλέψουν για τα δικαιώματά τους, γιατί ενδεχόμενα δεν το πίστευαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, ακόμα και οι ίδιοι οι διανομείς που κέρδισαν. Χρήστο, είπες λίγο πριν ότι σας έδειξαν εμπιστοσύνη, δηλαδή προς τα σωματεία, προς τα συνδικάτα. Είχατε νωρίτερα επαφές και σχέσεις, σας έβλεπαν οι συνάδελφοί σας ως συνδικάτο, ως σωματείο να παρεμβαίνετε για τα αιτήματά σας, σας ξέραν, σας γνωρίζαν ή ήταν οι πρώτες στιγμές της επαφής? Δεν ήταν κεραυνό στην ελευθερία αυτό που συνέβη. Υπήρχαν πολύ οξυμένα προβλήματα,
Απλά ήρθε αυτό το μήνυμα και αυτή η κατάσταση και ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συνάδελφοι έδειξαν εμπιστοσύνη γιατί μας βλέπουν εκεί πέρα, βλέπουν τη στάση μας, αυτά που τους λέμε, τη συνέπεια που έχουμε, την προσπάθεια που κάνουμε. Κατανοούν άλλοι πιο εύκολα, άλλοι πιο δύσκολα, αργά και βασανιστικά. Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι ναι, μπορούν να γίνουν πράγματα, όπως και έγιναν. Σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας ήταν ότι το πλαίσιο των ετοιμάτων που επιλέξαμε να ιεραρχήσουμε, να το πούμε έτσι, δηλαδή να πούμε ποιο θα είναι το πρώτο, το δεύτερο βασικό αίτημα σε αυτόν τον αγώνα, ήταν ότι επιλέξαμε να μην είναι ότι δεν θα δεχτούμε να γίνουν η μετατροπή, να γίνει η μετατροπή από μισθωτή σε συνεργάτες μόνο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των διανομέων, η συντριπτική πλειοψηφία των διανομέων στην eFood δούλευαν μέχρι τότε μέσω δουλεμπορικού γραφείου. Ήταν δηλαδή εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν πρόσληψη με μια πολυεθνική εταιρεία η οποία νοικιάζει εργαζόμενους σε εταιρείες με τρίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανανεώνονται ανάλογα την παραγωγικότητά τους και τις ανάγκες αποκλειστικά της εταιρείας και όχι τις δικές τους. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που υπήρχε μας είχε οδηγήσει στο να έχουμε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα σε αυτόν τον αγώνα και ήταν αυτό, να μετατραπούν σε εργαζόμενους με μόνιμο χαρακτήρα, με μόνιμη σύμβαση αορίστου χρόνου, απευθείας με την eFood. Χριστό, γεννιέται ένα νέο σωματείο. Μετά από αυτές τις ημέρες των κινητοποιήσεων, είναι το επιχειρησιακό σωματείο eFood στην Αθήνα. Από ό,τι γνωρίζω, έχει γίνει το ανάλογο και στην Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο, ποια αναγκαιότητα να γεννηθεί? Όλα αυτά που είπαμε πριν, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει όλο το προηγούμενο διάστημα, έφεραν την ανάγκη, αυτό που συζητάγαμε κιόλας μεταξύ μας όλοι οι συνάδελφοι, ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε. Κατανοείται σε μεγάλο βαθμό από τους συναδέλφους ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση ο καθενός. Οπότε είναι εύλογο και θεμητό κιόλας να δημιουργηθούν σωματεία. Όπως έγινε εδώ στην Αθήνα, έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Και σκοπός μας είναι μακάρι αυτό το πράγμα να γίνει παντού. Γιώργο, ο εργασιακός σας χώρος είναι ο δρόμος. Αλλά έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες στον δρόμο για το μεροκάματο διανομής. Έχετε πάει και έχετε ξαναπάει στο Υπουργείο Εργασίας. Τι σας λένε γι' αυτά? Καταρχήν το ότι ο χώρος δουλειάς μας είναι ο δρόμος, το είδε όλη η Ελλάδα και το έχει δει όλη η Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία που η κυβέρνηση καλούσε τον κόσμο να μας χειροκροτήσει ως ήρωες μαζί με τους νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους από άλλες ειδικότητες οι οποίοι δίναν τη μάχη μέσα στην πανδημία με πολύ χειρότερους όρους από ό,τι πριν. Και ήταν και ένα στοιχείο το οποίο αναγνώρισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου εδώ στην Ελλάδα, της εργατικής τάξης κατά κύριο λόγο, και αποτέλεσε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύη στον αγώνα που δώσαμε. Που ήταν ένα πολύ ισχυρό όπλο, πρέπει να πούμε, για την νίκη μας. Ο χώρος δουλειάς, ο δρόμος δηλαδή για μας, είναι κάτι το οποίο από τη φύση του δημιουργεί αντικειμενικά τον κίνδυνο ακόμα και να χάσει τη ζωή σου. Η κυβέρνηση δεν το αναγνωρίζει. Δεν το αναγνωρίζει με βάση και την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, διότι δεν θεωρεί ότι αυτό το επάγγελμα είναι βαρέο και ανθυγιεινό. Επίσημα από τα χείλη του Υπουργείου Εργασίας, από τους εκπροσώπους του και από την Επιτροπή που εξετάζει το ζήτημα των βαρέων ανθυγιεινών, η εκτίμηση είναι ότι οι διανομής δεν ασκούν ένα επάγγελμα βαρέο και ανθυγιεινό. Καθημερινά μέχρι και χθες έχουμε εργατικά ατυχήματα πολύ σοβαρά. Χώρια τα, να το πούμε έτσι, μειοσκελετικά, άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από τη δουλειά. Επαγγελματικές ασθένειες δηλαδή πολύ μεγάλες που αντικειμενικά θα ήταν τρέλα να πει κάποιος ότι στα 67 σου χρόνια μπορείς να είσαι πάνω σε ένα δίκυκλο και να κάνεις αυτή τη δουλειά για τόσες ώρες. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι την τελευταία φορά που είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο, την ίδια ώρα που ήταν η αντιπροσωπεία πάνω στο Υπουργείο, γινόταν τροχαίο στη γωνία ακριβώς, με συνάδελφο διανομέα.
Αυτά είναι εργοδοτικά εγκλήματα. Δεν είναι η κακιά η ώρα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κυριολεκτικά κάθε τρεις μέρες να μετράμε ένα συνάδελφο από διάφορους τόπους δουλειάς και μέσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς και μάλιστα πολύ ψηλά στη λίστα με νεκρούς συναδέλφους, σαν κατεμένους. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί η φύση του επαγγέλματος. Μυοσκελετικά, καρδιακά, αναπνευστικά. Η πίεση πάνω στο τιμόνι να είσαι τόσες ώρες. Δεν είναι παράλογο αυτό που λέμε και στο σωματείο το πενθήμερο 7ωρο παράδειγμα. Είναι τέτοια η ανάγκη σήμερα. Χριστό, μίλησε μας λίγο για τη δουλειά σας, τη φύση της εργασίας. Πηγαίνουμε στο σημείο που είναι προκαθορισμένο για να κάνουμε κίνηση και από εκεί και πέρα, όπως λένε, δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε πραγματικά. Έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα με τις αποστάσεις και είναι ένα από τα αιτήματα που έχουμε βάλει, ναι. Την οριοθέτηση παραλαβής παράδοσης. Γιατί πραγματικά, να σου φέρω ένα παράδειγμα, εγώ δουλεύω στο Γαλάτσι και μπορεί να βρεθείς από το Γαλάτσι να πάει να παραλάβεις στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στο Χαϊδάρι, για τρίτες αποστάσεις μιλάμε, και να παραδώσεις μέσα και καλά στη ζώνη σου, η οποία ζώνη δεν ξέρουμε, δεν μας έχει δοθεί ποτέ ενημέρωση ποια είναι τελικά, και μπορεί να παραδώσεις, ξέρω εγώ, στη Μεταμόρφωση, στη Λυκόβρηση, στην Πεύκη, στην Κεφισιά. Τι γίνεται με τα μηχανάκια, με τα κινητά σας, αυτά είναι τα εργαλεία σας. Είναι δικά σας. Εσείς αναλαμβάνετε το κόστος. Πώς το πες, είναι δικά μας καταρχήν. Με τα δικά μας μηχανάκια δουλεύουμε, με τα δικά μας εργαλεία δουλεύουμε. Η εταιρεία δεν αποζημιώνει τους εργαζόμενους αυτούς, τους διανομίες όλους μας, στο σύνολο των αναγκών που χρειάζονται για τη συντήρηση, για την επισκευή, για την αντικατάσταση. Είτε του οχήματος, είτε του κινητού, είτε των δεδομένων τα οποία καταναλώνουμε λόγω της εφαρμογής. Και να το πούμε έτσι, γλιτώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο το έχει μεταθέσει στους ίδιους τους διανομίες. Γιώργο, είμαστε σε εποχές πανδημίας. Δεν κατεβάσατε ρολά όμως ως Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού. Ήσασταν στην πρώτη γραμμή και για αυτά τα θέματα που συζητάμε, αλλά και για άλλα στον κλάδο σας. Πιστεύεις ότι δικαιώθηκε το σωματείο από τη δράση αυτή, ότι δεν σταμάτησε και ότι ήταν μονίμως στην πρώτη γραμμή και στο πλευρό των εργαζομένων? Πιστεύω ότι και η δράση του δικού μας συνδικάτου, μαζί και με άλλα συνδικάτα τα οποία έδρασαν μέσα στην πανδημία με τον ίδιο αντίστοιχο τρόπο, από τη βιομηχανία και από άλλους κλάδους, αποτέλεσε μια παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη η οποία εκφράστηκε και με τον αγώνα της eFood και με τον μεγάλο απεργιακό αγώνα των εργατών της Costco, αλλά και με τους αγώνες που έρχονται. Γιατί το να μην κατεβάσουμε ρολά σημαίνει ότι δεν αποδεχτήκαμε να κλείσουμε το στόμα, να σκύψουμε το κεφάλι και να ζήσουμε με τους όρους που αποφάσισαν τα αφεντικά και η κυβέρνηση. Με όρους χειρότερους δηλαδή της παλιότερης γενιάς, των γονιών μας και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας όπου η ζωή μας ήταν σε κίνδυνο. Και καλούμασταν να δουλέψουμε πραγματικά με πρωτόκολλα, να το πούμε έτσι, τα οποία ήταν όχι απλά λάστιχο, προσαρμοσμένα αποκλειστικά και μόνο στο να διασφαλίζεται η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου μας. Άλλωστε η δολοφονική πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά τους διανομείς, γιατί μπορούμε να το πούμε με σιγουριά ότι είναι δολοφονική. Πραγματικά δολοφονούν αυτή τη στιγμή διανομής. Η κυβέρνηση και οι προηγούμενες βέβαια το κάνανε και όχι μόνο η σημερινή. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι τίποτα πλέον δεν υπολογίζουν παρά μόνο το να εξυπηρετηθεί αυτό ως ο λεγόμενος ανταγωνισμός ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις για τη διασφάλιση του κέρδους. Το ίδιο έγινε στα ξενοδοχεία, το ίδιο έγινε στις μεγάλες επιχειρήσεις catering, το ίδιο έγινε στις μεγάλες πολυεθνικές μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων και γρήγορου φαγητού. Χριστό, είναι τώρα ένας συνάδελφός σας, ο οποίος στην περίοδο της κρίσης η εταιρεία που δούλευε του λέει πρέπει να μειώσω το κόστος, έχω ζημιές, απολύεσαι ή σου μειώνω το μισθό, εσύ αναγκάζεσαι να βρεις κάτι άλλο, καταφεύγεις να γίνεις διανομέας. Η διανομή έχει πάρει τα πάνω της στην πανδημία, έχει ανάπτυξη και έρχεται λοιπόν και σου λέει κοίταξε να δεις τώρα σε θέλω freelancer. Η καλύτερη μέρα δεν ήρθε. Πώς το εξηγείτε αυτό?
βλέποντας και τα στοιχεία που πιάνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα, βλέπουμε ότι υπάρχει, κατά πέρα από τον τεράστιο αριθμό των ανέργων, τεράστια κινητικότητα. Οι εργασιακές σχέσεις Λάστιχο έχουν πάρει το πάνω χέρι. Μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε πλέον ότι αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργασιακών σχέσεων εργασίας. Αυτά λοιπόν δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν είναι τυχαία. Απορρέουν από τις επιδιώξεις, από τις ανάγκες της μεγάλης εργοδοσίας, του κεφαλαίου, του λεγόμενου κεφαλαίου. Και αυτά μεταφράζονται μέσα από νόμους που παίρνουν και εδώ πέρα οι κυβερνήσεις, οι εγχώριες, αλλά πάνω απ' όλα είναι γραμμή που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξή τους πατάει πάνω στην κατάργηση των δικών μας δικαιωμάτων, στη μείωση του εισοδήματός μας και συνολικά στη χειροτέρευση της ζωής μας. Έχουμε πείρα πλέον. Ακόμα και αυτό το παράδειγμα με την eFood δηλαδή και με όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βοηθάει στο να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι μόνοι μας μπορούμε να σώσουμε τους εαυτούς μας. Με τη δική μας οργάνωση καταφέραμε αυτό που φάνταζε αδύνατο. Πραγματικά ήταν μια πρώτη πάρα πολύ μεγάλη νίκη η οποία έδωσε όθηση σε πολλούς κλάδους και πολλούς συναδέλφους να πάρουν τα πάνω τους και να συνεχίσουν την προσπάθεια που κάνουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Και μέσα από την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης δράσης πλέον απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που είπαμε και πριν, είτε κάποιοι θα πιστούν άμεσα, είτε μακροπρόθεσμα, ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτή η πολύ μεγάλη μάχη που δίνουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Εμείς ευχαριστούμε.